τέλος στις πλαστικές σακούλες μέχρι το 2019 επιβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο. Σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου πριν από τις εκλογές της 25ης Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν και άλλα σημαντικά νομοσχέδια. Το Ευρωκοινοβούλιο προωθεί την εφαρμογή της ετικέτας Made in για προστασία των καταναλωτών. Πλαστική σακούλα, εχθρός της φύσης και του ανθρώπου. Κι όμως είναι μέρος της καθημερινότητάς μας σε σημείο που διαρωτάται κανείς. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την πλαστική σακούλα? Το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες, 198 σακούλες για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια σακούλες κατέληξαν στα σκουπίδια. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Απειλούνται πλέον οι ιδότοποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα ποτάμια και οι θάλασσες, από τα απορρίμματα των πλαστικών. Και δυστυχώς αυτά τα απορρίμματα δεν διασπώνται, διασπώνται όμως σε πολύ μικρά στοιχεία τα οποία περνούν μέσα στην τροφική αλυσίδα και πλέον θεωρείται μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Οι πλαστικές σακούλες κοστίζουν, ρυπαίνουν, βλάπτουν το περιβάλλον και δηλητηριάζουν ζώα και ψάρια. So normally when you're on boats like this, you're out looking for dolphin or fish, but today it's grocery bags. We're fishing for plastic bags. Το Ευρωκοινοβούλιο εμφανίζεται έτοιμο για επίθεση με νέους κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας κατά 50% μέχρι το 2017 και κατά 80% μέχρι το 2019. Ο τρόπος που θα γίνει επαφείται στα κράτη-μέλη, είτε μέσω φόρων, δηλαδή είτε μέσω εισφορών, είτε μέσω περιορισμών, είτε απαγορεύσεως. Καλό θα είναι από τώρα οι αρχές και της Κυπριακής Δημοκρατίας να πάρουν κάποια μέτρα, πρώτα διαφώτισης κατά την άποψη μου των πολιτών για το μέτρο αυτό και δεύτερον μαζί με τις μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο να συζητήσουν και να δουν λύσεις. Λύσεις πάντως υπάρχουν, καθώς οι πλαστικές σακούλες μπορούν να αντικατασταθούν από χάρτινες. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου πριν από τις εκλογές της 25ης Μαΐου και αυτό διασφαλίζει ότι το έργο που έγινε μέχρι σήμερα μπορεί να συνεχιστεί και από τους νέους ευρωβουλευτές. Δύο ακόμη νομοσχέδια εγκρίθηκαν για ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων και των κανόνων εποπτείας της αγοράς με στόχο την προστασία των καταναλωτών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 10% των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ένωση δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι κατασκευαστές τους. Οι ετικέτες Made in, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά. Οι ετικέτες αυτές έγκαιρα θα προειδοποιούν και θα αποσύρονται τα προϊόντα. Οι ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει πολύ σοβαρές κυρώσεις, οι οποίες να είναι και αναλογικές και αποτρεπτικές, δηλαδή ανάλογα με τη ζημιά που προκαλεί ένα προϊόν, να είναι και η τιμωρία και οι κυρώσεις που θα έχει ένας παραγωγός. Οι ευρωβουλευτές στάσσονται υπέρ και της δημιουργίας πανευρωπαϊκής δημόσιας μαύρης λίστας, η οποία θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι κατ' επανάληψη και εσκεμμένα παραβιάζουν τους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων.